Εδώ έχει αγγέλους εκεί εδώ. Εδώ βλέπω πολύ χρόνο, πολύ μεράκι, πολύ χρήμα. Σπάνια πράγματα. Και τα ψαλίδα. Ραδιόφωνα. Τα θυμάμαι αυτά. Άνοιγε προσφορές. Προσφορά λέει Ελπίδας Αδριοπούλου Σουγιμά. Φωτοδρακές μηχανές, τηλέφωνα. Ωραία με καντράν. Μάλιστα, το τμήμα μου μου Θα με περιμένετε να ξέρω πώς θα λένε τα αντικείμενα. Εντάξει, εκεί τις σύντες τις ξέρω. Τα γαλάτια, τα κοπίνια, τα σταμιά, τα σερφιλίνη πρέπει αυτό, ε. Χράμια, ρούχα, καζάνια, λεβέντια μάλλον. Θα φτιαρίσουμε και κανένα λαγάνα. Και εδώ έχουμε ρούχα, σκουτιά. Ωραία τσούπα. Η βλάχα. Κροκάνια, κουδούνια, φλογέρες. Έχει και φλογέρα. Τσεκούρια, κούκλες. Τι ρούχο να είναι αυτό. Είδες, αυτό είναι αγκιό. Κολοκύρια ξέρει, το έγινε μια τρύπα και πιάνανε νερό, λάδι. Μάλιστα. Κόπανος λέει για τα ρούχα. Προσφορά λέει Σοφία. Παπότι. Χρυσό σερών. Α, είναι πανελλαδική έκθεση. Δεν είναι μόνο από το Σουλήμα. Αυτός όμως είναι ο κόπανος από το Σουλήμα. Δρεπάνια. Ξύλινες τσουγκράνες. Τι τραβάγανε οι άνθρωποι. Προστασία. Οι μπουκάλες να με σπάνε. Να για το σανάρι. Πέταλα. Ψεκαστήρες, ζυγαριές. Αυτή η σέλα πρέπει να είναι πολυτελείας. Πρέπει να την είχε κανένας αγάς. Γενικά εργαλεία γενικώς είμαστε εδώ. Καλαπόδια. Εργαλεία δηλαδή του τσαγκάρι. Αργάλιος. Έχει και η γυγιά μου θυμάμαι. Στο Αρτίκι. Πάμε, έχει άλλο δωμάτιο. Στολές Μακεδονίας. Πάει το γραμμόφωνο.
τα πρόγραμμα τα περισσότερα. Ναργιλέδες. Κοίτα τώρα μπριόνια. Φωνιάρα τα μπριόνια είναι. Ξέρεις, πιάνει ένας από μια μεριά, πιάνει ο άλλος και το κόβουν το δέντρο. Τα γάρια. Εδώ είναι παιδικό δωμάτιο. Κούκλα και ρούχα. Ρούχα με μεράκι. Όχι με νάιλον. Τη ματζίδικα όλα με το χέρι. Το κλασικό εικονοστάσι. Από κανένα σπίτι δεν έλειπε. Και τα στέφανα μέσα. Μυντική θέση οι μακεδονικές στολές. Το πάτε λιμόν και ντυμένο. Και κούκλες πανέμορφες. Ανάκ. Και το μωρό μέσα. Κρεμασμένο στην πλάτη. Επιτάπιος. Σχολικό δωμάτιο εδώ. 1853-1922. Όχι, 1932. Και αυτό το είχα. Και αυτό το είχα. Τύμπανο, το κλασικό κυβίλιο, πηλίκιο, με την κουκουβάγια, το ζώο της προσωπίας. Υδρόγειος και γαλανόλευκη. Τυχεία, βολητήρια, πεζικό σύνταγμα λέει, δημοσιεύσεις. Το νηφικό είναι, λες να είναι. Όλα νηφικά μοιάζουν αυτά. Βλάχι, το λέει νηφικό Μακεδονίας. Πολύ Μακεδονία έχει. Α, είναι η σύζυγος από τη Μακεδονία. Να τη βρούμε, να της πάρουμε μια συνέντευξη. Θα έχει να μας πει πολλά πράγματα. Έχουμε και μανουάλι. Διασώσουμε την ιστορία. Συγχαρητήρια. Κτηνοτροφικής, μαγειρικής, εκκλησιαστικά είδη, μία αίθουσα σχολείο, ραπτικής, μία αίθουσα που ζυμώνουμε. Άμεσα συνυφασμένα με τις αξίες της αγροτικής ζωής της εποχής, ναι. Από τον περασμένο αιώνα. Από τον περασμένο αιώνα που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας, τα οποία τα εγκαταλείψαμε, τα πουλήσαμε. Και τώρα εγώ με το σύζυγο αποφάσισα να κάνω αυτό το λογογραφικό μουσείο, γιατί μου άρεσε η τρέλα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση που ενδιαφέρει και τον κόσμο. Η επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες του ελληνισμού είναι κάτι που το ρωτάω πάντα και μου το επιβεβαιώνουν πολύ εσύ και σε αυτή την περίπτωση, γιατί μέσα από αυτό το μουσείο βλέπει κανείς την παράδοση, βλέπει την αξία, την οικογένεια, βλέπει χίλια δύο πράγματα. Άρα η επιστροφή σε αυτές τις αξίες πρέπει να την ακολουθήσουμε εμείς οι νεότεροι
και να μας μάθουν και μεγαλύτεροι. Να μάθουν μέσα από αυτά. Πρέπει. Γιατί, πείτε γιατί δεν έχει την αξία που έχει η παράδοση. Γιατί άμα εγκαταλείψουμε αυτά, φεύγει η παράδοση. Αφήνουμε τα ήθη και έθιμα, δηλαδή ερχόμαστε σε ένα χαζοκούτι το κοντό μας στην τηλεόραση. Ενώ αυτά πρέπει να τα... Να συνεχιστεί η παράδοση. Να τα διατηρούμε και να τα μεταδίδουμε στους νέους. Να μεταδίδουμε στους νέους. Από αυτά μεγάλωσαν και οι γενιές. Δηλαδή έχω δει μέσα, έχουν μεγαλώσει οι γενιές. Και έχει πραγματικά όμορφα αξία πως ζούσαν οι άνθρωποι σε εποχή, σήμερα λέμε για οικονομική κρίση. Αλλά τότε ήταν ο κόσμος μαζεμένος. Επιβίωσε. Και επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε και αυτές τις αξίες μέσα του. Έτσι, και τώρα θα επιβιώσουμε γιατί η Παναγία είναι κοντά μας. Θα την εμπιστεύουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιβιώσουμε πάλι. Δεν σας κουράσω. Όχι, όχι. Καλή χρόνια τώρα.